Η μαγεία είναι στο γάλα λοιπόν και ο μάγωνας Ντομένικο είναι εδώ, πανέτοιμος να σας παρουσιάσει το μαγικό του κολπάκι που αφορά όλους εσάς που βλέπετε την εκπομπή μας από το σπίτι σας μαγεμένοι και θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Βάλτε λοιπόν λιγάκι το μυαλό σας να δουλέψει και πάμε να δούμε το κόλπο του Ντομένικο. Τι θα μας δείξει Ντομένικο? Σήμερα έχω φέρει να δείξουμε ένα πάρα πολύ όμορφο κολπάκι και θέλω να το παρακολουθήσεις κι εσύ. Γιατί όπως και την άλλη φορά δεν το βρήκες, είμαι σίγουρος ότι ούτε και τώρα θα το βρεις. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να το βρω. Για να δούμε. Για να δούμε τι είναι. Για να δούμε τι έχουμε. Θα δείξω λοιπόν. Να το βλέπω. Δύο ανθρωπάκια. Αυτά τα δύο ανθρωπάκια είναι δύο κύριοι καλοθρεμένοι, ωραίοι, με το καπελάκι τους. Έχω τον γκρίζο και τον κόκκινο. Τώρα λοιπόν, εγώ θα τους βάλω παιδιά αυτούς εδώ τους δύο, τον ένα δίπλα στον άλλον. Και θέλω να μου πει ο Νίκος ποιος είναι πιο μεγάλος, ο γκρίζος ή ο κόκκινος. Το κόκκινο είναι πιο μεγάλο. Εύκολο, δεν είναι. Βέβαια. Τώρα, θα τους γυρίσω από την άλλη μεριά. Ωραία. Πες μου, θυμάσαι που είναι ο κόκκινος? Από την αριστερή πλευρά. Εδώ δηλαδή είναι ο κόκκινος. Έτσι, αυτός εδώ είναι ο κόκκινος. Μπράβο. Και αυτός είναι ο γκρίζος. Βέβαια. Τώρα, εγώ θα τους αλλάξω θέση και θα φέρω τον κόκκινο από εδώ και τον γκρίζο από εδώ, έτσι δεν είναι? Ωραία, ναι. Τώρα, ποιος είναι πιο μεγάλος? Ο γκρίζος είναι, αλλά πώς έγινε αυτό? Για κάθισε. Προηγουμένως ήταν ο κόκκινος. Θα δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Ναι, θα τους γυρίσω. Θα τους αλλάξω θέση. Ναι. Και θα τους ξαναφέρω πάλι εδώ. Ποιος είναι πιο μεγάλος τώρα? Ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Ναι. Και μια τελευταία φορά για να το καταλάβεις καλά. Τώρα ποιος είναι πιο μεγάλος? Ο γκρίζος. Πώς γίνεται αυτό? Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο μαζί σου. Τώρα θέλω να ρωτήσω τα παιδιά που μας βλέπουν από το σπίτι τις τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, φίλοι μου, είναι: είναι πιο μεγάλος ο γκρίζος? Η δεύτερη ερώτηση είναι: είναι πιο μεγάλος ο κόκκινος? Και η τρίτη ερώτηση είναι: είναι και οι δύο ίδιοι, αλλά είναι μία οπτική απάτη και τους βλέπετε διαφορετικά, μία τον κόκκινο και μία τον γκρίζο, να είναι πιο μεγάλη? Ναι. Για να δούμε τι θα απαντήσουν τα παιδιά. Παιδιά, τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα τις δείτε στο τέλος της εκπομπής. Ο πρώτος νικητής από εσάς θα κερδίσει το μαγικό ρολόι της Milky Way και άλλα 10 παιδάκια θα έρθουν εδώ μαζί μας να παίξουν με το μάγο Ντομένικο, να δουν το μαγικό μας εργαστήρι και να απολαύσουν τη γλυκιά μαγεία της Milky Way. Πάμε τώρα να δούμε άλλο ένα νούμερο του μάγου μας. Για το επόμενο νούμερο, Νίκο, θα χρειαστώ κάποιον βοηθό και θέλω να έρθει η Μαρίνα. Μας. Έλα, Μαρίνα. Για έλα εδώ, Μαρίνα. Να δούμε. Θα σου δείξω αυτά. Και θέλω να μου πεις τι είναι. Κουνελάκια. Δύο κουνελάκια. Δύο κουνελάκια. Έχω λοιπόν δύο κουνελάκια, παιδιά, από Αφρολέξ. Και θέλω η Μαρίνα να μου πει ποιο είναι το αγόρι και ποιο είναι το κορίτσι. Διάλεξε. Αγόρι. Αυτό είναι το αγόρι και αυτό είναι το κορίτσι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μου πούνε όλα τα παιδιά ποιο είναι αυτό. Το αγόρι. Πάμε. Πολύ όμορφα. Και αυτό εδώ ποιο είναι? Κορίτσι. Το κορίτσι. Το αγόρι λοιπόν θα το δώσω στη Μαρίνα. Άνοιξε το χεράκι. Πάρ το αγόρι, κλείσει το χέρι σου και κράτησε το χεράκι εδώ. Ωραία. Τώρα. Εγώ έχω μια τσαντούλα, παιδιά, εδώ. Βάλε το άλλο χεράκι μέσα, το άλλο χεράκι μέσα και πες μου, υπάρχει τίποτα? Για ψάξε καλά να δεις. Όχι. Για να δω και όχι. Εγώ. Να δει και ο Νίκος. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εσύ θα κρατάς το χεράκι σου εδώ. Ναι, θα έρθω σε εσάς, μη φοβάσαι. Εδώ. Φτάνει, δεν έχω τίποτα. Εδώ έχω τίποτα, για κοιτάξτε. Δεν έχει τίποτα, κοίταξε μάλιστα. Έχω τίποτα. Όχι. Φτάνει. Φτάνει. Έλα, δες και εσύ. Να σας πω κάτι, για να μην το βλέπετε, για να μην ψάχνετε να το δείτε όλοι, εγώ θα τη γυρίσω αυτή τη σακουλίτσα να δείτε ότι δεν έχω κάτι μέσα κρυμμένο. Και θέλω τώρα η Μαρίνα με το άλλο χεράκι να πάρει το κουνελάκι και από ψηλά εδώ να το αφήσεις να πέσει μέσα στη σακουλίτσα. Μπράβο. Οπ. Κράτησε το χέρι σου κλειστό. Εγώ τώρα θα κάνω το εξής. Οπ. Θα πάρω το κουνελάκι. Ναι. Θα το εξαφανίσω. Oh. Θα φύγει από την τσαντούλα αυτή. Είδατε. Και θέλω τώρα η Μαρίνα να ανοίξει το χέρι της. Οπ, δύο κουνελάκια. Μπράβο. Και η Μαρίνα έχει δύο κουνελάκια μέσα στο χέρι της. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Κάτσε. Θα μας δείξει άλλο ένα κολπάκι. Ήταν υπέροχο. Ευχαριστώ. Αυτό. Καταπληκτικό. Σου άρεσε? Ναι, πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, θα μας δείξει κι άλλο. Να σας δείξω άλλο ένα, θέλετε, παιδιά? Ναι! Έλα ένα δυνατό χειροκρότημα στον Ντομένικο. Ελάτε! Μπράβο! Πάμε να δούμε άλλο ένα. Τι κρατάω στο χέρι μου? Ζάρι. Ένα ζάρι. Ένα ζάρι. Βλέπετε τίποτα περίεργο σε αυτό το ζάρι? Ναι. Ναι. Τι περίεργο βλέπεις εσύ, για πες μου? Έχει τρύπες. Αυτό εδώ πέρα έχει τρύπα. Ναι. Αυτό εδώ.
Μάλιστα. Άρα έχει, έχει μια δύο τρυπίτσες. Για να περνάει από μέσα το μαγικό ραβδάκι. Υπέροχα. Εγώ έχω και ένα σπιτάκι εδώ. Το βλέπετε? Οπ. Και θα βάλω το ζάρι μέσα. Μέσα στο σπιτάκι. Ναι. Και το ραβδάκι. Εδώ. Έτοιμο. Θέλω να μου πείτε, γιατί δεν πέφτει το ζάρι? Το κρατάει το ραβδάκι, γιατί άλλο? Το κρατάει το ραβδάκι, πάρα πολύ σωστό. Τώρα, ποιος τρόπος υπάρχει για να πέσει το ζάρι έξω από αυτό το σπιτάκι? Να για βγάλουμε... να μου πεις εσύ. Να βγάλουμε το ραβδάκι και να πέσει. Έλα εδώ Νίκο να με βοηθήσει, σε παρακαλώ πολύ. Πάλι το χέρι σου από κάτω. Θα βγάλουμε το... λοιπόν το ραβδάκι. Οπ, να το... Και θα πέσει το ζάρι. Έτσι δεν είναι? Θέλω τώρα να το ξανακάνουμε άλλη μία φορά, αλλά επειδή ο Νίκος μόνος του δεν φτάνει, θέλω να έρθει και η Δεσποινής. Μα εγώ μετά. Θα σε φωνάξω και εσένα, μην βιάζεσαι. Μετά, έλα. Έλα από όλοι θα παίξουμε, ναι. Έλα από εδώ, σε παρακαλώ. Όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Εδώ έχω το μαντιλάκι μου, το μαγικό μου μαντιλάκι. Και θέλω να το κρατήσεις, σε παρακαλώ, για ένα λεπτό. Θα περάσουμε το ζάρι μέσα εδώ και το ραβδάκι μέσα από το ζάρι. Ωραία. Και θέλω τώρα. Και το μαντιλάκι. Να το σκεπάσουμε με το μαντιλάκι. Ωραία. Βοηθήσω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Εδώ. Το βλέπετε το ζάρι? Ναι, φαίνεται. Θέλω τώρα να κρατήσεις εσύ το ραβδάκι από τη μία μεριά. Έτσι. Και ο Νίκος το ραβδάκι από την άλλη μεριά. Ωραία. Από πάνω, σου παρακαλώ. Από πάνω. Από πάνω από το μαντιλάκι. Και είμαστε έτοιμοι τώρα για να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο και μαγικό. Τι? Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Μπράβο τον Μέλκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, φίλοι μου, θα ήθελα να δούμε τι έχει να μας δείξει το μαγικό μας παράθυρο.